Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα υποδεκτούμε εδώ στο στούντιο τον ψηλότερο Έλληνα. Το ύψος του έχει γίνει εφιάλτης. Ο Γιάννης έχει ύψος 2,22 και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει. Το παιδί αυτό, που στα 22 του χρόνια σταμάτησε να ψηλώνει μέσω επέμβασης, έπεσε και σε κόμμα κάποια στιγμή, θα έφτανε σε ύψος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των γιατρών, 2 μέτρα και 55 εκατοστά, σε περίπτωση που δεν έκανε την επέμβαση. Πάρτε μία μικρή γεύση και σε λίγο ο Γιάννης θα έρθει κοντά μας. Ο Γιάννης δηλώνει ο πιο ψηλός Έλληνας. Έχει ύψος 2,22. Αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μία επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει. Μετά την επέμβαση ήμουνα 3 μέρες ξύπνιος και μετά ξαφνικά έπεσα στο κόμμα. Πόσο καιρό? 2 μήνες. Ο 22χρονος περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Φοβερό το πώς μπαίνει στο σανσέρ του Σταρ, τον είδατε. Τον είδατε για να μπει στο αυτό που είδατε, το ασανσέρ είναι το ασανσέρ του καναλιού, ο οποίος ο άνθρωπος μπαίνει έτσι και κάθεται σκυφτός. Φοράει 55 νούμερο παπούτσι, κινδύνευσε η ζωή του πάρα πολύ σοβαρά. Το παιδί που βλέπετε, το ύψος του είναι... δεν είναι δώρο Θεού. Είναι το πιο δύσκολο δώρο ζωής. Είναι αυτό το οποίο τον κάνει να υποφέρει. Είναι αυτό που λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Σε λίγο θα έρθει κοντά μας μαζί με την μητέρα του, ο Γιάννης. Επίσης, τι άλλο θα δούμε σήμερα. Σε λίγο θα γνωρίσουμε την Μαρία. Η Μαρία είναι 30 χρονών. 15 ολόκληρα χρόνια παλεύει με τις διατροφικές διαταραχές. Όταν τα μαθήτρια του γυμνασίου ήταν 80 κιλά και την κορόιδευαν οι συμμαθητές και οι μαθήτριες, τις έλεγαν ότι είναι πολύ χοντρή. Από τότε λοιπόν της δημιουργήθηκε ένα ψυχολογικό πρόβλημα και έφτασε να ζυγίζει 30 κιλά. Η μητέρα της την έκλεισε σε κλινική με εισαγγελική παραγγελία. Μπήκε μέσα, την είχαν δεμένη στα κρεβάτια, πέταγε τους ορούς και 15 χρόνια παλεύει να ξεφύγει από αυτό τον εφιάλτη. 15 χρόνια τώρα παλεύει με την ευρική ανορεξία αλλά και τη βουλιμία που έχουν εισβάλει βία στη ζωή της. Η Μαρία προσπαθεί να πάρει και πάλι τη ζωή στα χέρια της. Ένιωθα ότι θέλω κι άλλο να δυνατήσω. Το κατώτερο ήταν 31. Παρ' όλα αυτά όμως έβλεπα τα κόκαλά μου. Η μητέρα της δεν την άφησε μόνη της ούτε λεπτό, ενώ αναγκάστηκε να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για να εισαχθεί η κόρη της στο νοσοκομείο. Έτσι το είπε, το παιδί μου κινδυνεύει. Θα πεθάνει στον δρόμο. Θέλω να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει εδώ η Μαρία λοιπόν να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για την ευρική ανορεξία. Θέλω όμως να σας μιλήσω για το δώρο του διαγωνισμού που σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια τρελή υπερπαραγωγή, αγαπητοί φίλοι. Εσύ λοιπόν που θα πάρεις σήμερα για τα 10.000 ευρώ μετρητά που κληρώνουμε μεθαύριο Παρασκευή. Να τα δω τάχω. Εσύ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, τι διεκδικείτε? Έχω επιλέξει μία σειρά προϊόντων, Olivia ονομάζεται, είναι από την εταιρεία Παπουτσάνης. Είναι επιλεγμένη σειρά, δηλαδή μπορείτε να τη βρείτε σε κάποια φαρμακεία, σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών. Είναι όλη η σειρά με την οποία μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο σπα
για σας στο σπίτι σας. Γι' αυτό έχω διαλέξει μαζί με τη σειρά. 5 κομμάτια είναι για 5 νικητές, νικήτριες. Έχω διαλέξει 5 μπουρνουζάκια. Είναι της εταιρείας Dash Home. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τα διάλεξα να είναι, ξέρετε, από αυτή τη χοντρή πετσέτα με τα παντοφλάκια τους. Σε 5 διαφορετικά χρώματα. Και μαζί με αυτά έχω κλείσει να πάτε να κάνετε και σπα. Σε ένα καταπληκτικό σπα στο Κολωνάκι. Θα σας πω σε λίγο. Σε ποιο σπα. Πάμε σε διαφημίσεις για να το θυμηθώ. Α, είναι το Art Plus. Το Art Plus στο Κολωνάκι. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS. Τάφε ένα κενό. Το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990. Το δώρο υπερθέαμα, το δώρο όνειρο, από μας για σας, σήμερα κληρώνει στο τέλος της εκπομπής. Διαφημίσεις. Λοιπόν, επειδή μετά δεν θα μπορώ εύκολα να πάω, γιατί θα έρθει ο Γιάννης κοντά μας και θέλω να κάτσω να τον πάρω τη συνέντευξη χωρίς να διακόπτω για το διαγωνισμό, θέλω να πάω τώρα. Τι δώρο είναι αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ το δώρο σας σήμερα. Λοιπόν, εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο για να κερδίσετε τα 10.000 ευρώ μετρητά, τα οποία κληρώνω την Παρασκευή, σας έχω ετοιμάσει ένα συγκλονιστικό δώρο. Το έχω επιμεληθεί προσωπικά στην τελευταία του λεπτομέρεια. Προσέξτε τώρα. Έχω διαλέξει αυτή τη σειρά του Παπουτσάνη. Είναι 5 σετ. Είναι για 5 νικητές, 5 νικήτριες. Είναι και για άντρες και για γυναίκες, γι' αυτό έχω πάρει και μαύρα μπουρνούζια και καφέ, να είναι σε όλα τα χρώματα, έτσι. Λοιπόν, 5 σετ λοιπόν της εταιρείας Παπουτσάνης. Είναι αυτή η σειρά η Ολίβια. Είναι πωλείται σε επιλεγμένα καταστήματα. Είναι ένας θησαυρός της φύσης, γιατί μπορεί το ελαιόλαδο να μην το εκτιμάμε εμείς. Στο εξωτερικό αυτή η σειρά σαρώνει, γιατί οι ξένοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ελληνικό ελαιόλαδο και κάνουν σαν τρελή. Αχ, μυρίστε. Θες να μυρίσεις? Είσαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά για να κάνετε σπα στο σπίτι σας. 5 από εσάς. Σας έχω. Μετά το σπά σας, έτσι, το ντουσάκι σας, τα φρόλουτρά σας και αυτά, σας έχω εδώ τα μπουρνούζια από την Dash Home για να ξεκουραστείτε. Και έχω για 5 από εσάς και σπα στο Κολωνάκι, στο Art Plus, που είναι μασαζάκι, απολέπιση, εκεί που πάνε όλες οι επώνυμες. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS, τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, στο 54 990. Αγαπητοί φίλοι, το υπερδώρο μας πληρώνει σήμερα και το 10.000 την Παρασκευή. Καλή επιτυχία. Πάμε να γνωρίσουμε τώρα τον πιο ψηλό Έλληνα, το Γιάννη, ο οποίος έχει ύψος 1,22, αναγκάστηκε 2,22, 1,22 δεν θα μπορούσε να έχει ποτέ ύψος, έχει ύψος 2,22, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και επώδυνη επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει, γιατί θα έφτανε σε ύψος 2,55, είχαν υπολογίσει οι γιατροί. Το παιδί μεγαλώνοντας έπεσε και σε κόμμα εξαιτίας αυτής της υπερβολικής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε το βίντεο και ο Γιάννης θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Το παπούτσι του είναι νούμερο 55 και το κρεβάτι του ειδική παραγγελία. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, τι νούμερο παπούτσι φοράς? Εγώ φοράω 43. 43, εγώ φοράω 55. 55 παπούτσι. Σκύβει για να περάσει από τις πόρτες του σπιτιού του και αγγίζει με ευκολία το ταβάνι. Εγώ το έβαψα τελευταία φορά. Α, εσύ το έβαψα το ταβάνι. Ναι, δεν χρειάζεται μάστορα και δεν χρειάζεται σκάλα. Όχι, όχι. Εκτός από πολύ ψηλός, είναι και ευλίγιστος. Μπορεί να κινηθεί, να βάλει το χέρι που γύρω-γύρω από τη μια μεριά και να πιάσει το αυτή από την άλλη. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι 22 ετών, έχει ύψος 2,22,
και είναι σύμφωνα με τον ίδιο και την οικογένειά του ο πιο ψηλός Έλληνας του κόσμου. Όταν περπατάς στον δρόμο, επειδή είσαι ψηλός, έτσι σε κοιτάζει περίεργα ο κόσμος. Πάρα πολύ. Είναι κάποιοι που θέλουν οπωσδήποτε να βγουν μαζί μου φωτογραφία. Όλοι μας θέλαμε να δούμε από κοντά τον ψηλότερο Έλληνα. Ο Γιάννης ανέβηκε στα γραφεία της εκπομπής και χαιρέτησε τη δημοσιογραφική ομάδα. Χαρικά, είναι πολύ ψηλό. Η καταγωγή του είναι από την Ελασσόνα της Λάρισας, αλλά γεννήθηκε και ζει στο Μόναχο της Γερμανίας. Στο Μόναχο, σε ένα διαμέρισμα, ανακαλύψαμε τον πιο ψηλό Έλληνα της χώρας, τον πιο ψηλό Ευρωπαίο. Ο Κώστας Αργυρούσης είναι ο δημοσιογράφος που τον ανακάλυψε στη Γερμανία και του πήρε συνέντευξη. Μου λέγει η μητέρα σου προηγουμένως ότι για να χορτάσεις μακαρόνι πρέπει να φας 4 πιάτα. Ναι, όντως έτσι. Ναι, 4 πιάτα. Και από νερό? Τουλάχιστον 5-6 λίτρα. Ο Γιάννης πριν 2 χρόνια υπευλήθη σε μια εγχείρηση προκειμένου να σταματήσει να ψηλώνει. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να σου ψηλώσει κι άλλο? Ναι, μέχρι 2,56. Μέχρι 2,56. 2,5 μέτρα. Πολλά ρε Γιάννη. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Όπως λέει, από μια επιπλοκή έπεσε σε κόμμα 2 ολόκληρους μήνες. Σήμερα περπατάει με τη βοήθεια πατερίτσας και προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Μετά την επέμβαση ήμουν 3 μέρες ξύπνιος και μετά ξαφνικά έπεσα στο κόμμα. Πόσο καιρό? 2 μήνες. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, όταν συνήλθες, θυμόσουνα κάτι, πώς είναι αυτή η εμπειρία? Όταν ξύπνησα νόμιζα ότι ήμουν σε άλλο νοσοκομείο. Νόμιζα ότι ζούσε ο πατέρας μου. Όπως λέει, το υπερβολικό του ύψος του προκαλεί αρκετές δυσκολίες. Τα ρούχα δεν μου χωράνε και το κρεβάτι είναι ειδικό παραγγελία. Όπως παράδειγμα τις πόρτες που σκύβω και σε λίγο καιρό θα πάθω καμπούρα. Ακόμα και το φλερτ με το αντίθετο φύλο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχω την εντύπωση ότι λόγω του ύψους μου οι κοπελιές με φοβούνται. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, sorry, δεν μπορώ να το εξηγήσω τόσο καλά. Δεν προσπάθησα κιόλας και μέχρι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Η μητέρα του, η κυρία Βάγια, είναι πάντα στο πλευρό του. Όπως λέει, είναι περήφανη για το γιο του. Αυτή η περίπτωση είναι γιγαντισμός και σαν άνθρωπος ανήκει στους γίγαντες. Γίγαντες υπήρχαν και στην αρχαιότητα. Έχουν ανακαλύψει και τάφους με γίγαντες. Αυτός είναι ένας γίγαντας. Γιάννη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχεις συνηθίσει να σε κοιτάνε στο ύψος σου, έτσι από... Όχι. Είναι πολύ παράξενο για μένα. Πολύ παράξενο να είμαι στο ύψος σου. Αισθάνεσαι νάνος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσω να κοιτάξω το Γιάννη στα μάτια και να τον πάρω αγκαλιά, αν ανοίξει η κάμερα, θα δείτε ότι έχω ανέβει πάνω σε μία σκάλα. Και θα καταλάβετε πόσο μικροσκοπική είμαι εγώ, με ύψος 1,71, δίπλα στο Γιάννη. Θα περπατήσουμε λοιπόν μαζί. Με τα τακούνια βέβαια είμαι ακόμη πιο ψηλή, για να καταλάβετε πού του φτάνω. Θα μας δείτε εδώ στη μέση του στούντιο, θα σταματήσουμε κάπου εδώ. Αν λοιπόν με δείτε στο πραγματικό μου ύψος, το 1,71, είμαι κάπου εκεί. Κάπως έτσι λοιπόν είμαστε. Μάλιστα, Γιάννη. Θα σου ζητήσω να κάτσεις. Να. Και θέλω να σε ξεκουράσω, γιατί φαντάζομαι ότι το ταξίδι που έκανες με το αεροπλάνο για να έρθεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει πολύ δύσκολο να χωράς να κάτσεις στη θέση σου στο αεροπλάνο. Όντως, ναι, αλλά επειδή... Σε βάλανε στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, ναι. Και ήταν εκεί... λίγο καλύτερα. Ήταν καλύτερα και ήταν ηλεκτρικές καρέκλες και μπορούσα να ξαπλώσω. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Βάγια είναι η μαμά του. Καλώς ήρθατε. Για σηκωθείτε, κυρία Βάγια μου. Προσέξτε τώρα. Η κυρία Βάγια είναι και μια έτσι
μικροσκοπική κυρία. Δεν είναι το πρώτο boy που είναι η μαμά. Πίσω μάλιστα έχουμε και τον αδελφό του, που θέλω να τον καλησπερίσω. Τι κάνεις, σήκω κι εσύ. Και εσύ έχεις ένα κανονικό ύψος. Φυσιολογικό. Περίπου ένα 75 σε κάνω. Λίγο παραπάνω. Ένα 80. Okay. Μα φορά τα τακούνια, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ωραία, κάτσε. Πάμε να δούμε λοιπόν την ιστορία ζωής του Γιάννη. Θέλω να πω ότι ο Γιάννης ήρθε στην Ελλάδα από το Μόναχο, εκεί μένει μόνιμα με την οικογένειά του. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Air Tickets, γιατί, να σας εξηγήσω. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δύσκολες εποχές για την Ελλάδα, που δεν υπάρχει οικονομική άνεση να κάνουμε πράγματα, αυτή η πολύ σημαντική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ίντερνετ, η Air Tickets, έκανε κάτι για έναν Έλληνα της ξενιτιάς. Έκανε μια χορηγία, μια προσφορά. Και έτσι λοιπόν είχαμε και εμείς την ευκαιρία να φέρουμε εδώ κοντά μας το Γιάννη μαζί με τη μαμά του από το Μόναχο. Γιατί δυστυχώς αυτές τις εποχές τέτοιες κινήσεις για τα μέσα είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχουν λοιπόν ελληνικές εταιρείες, σαν και αυτήν, που βοηθούν τους Έλληνες της Ομογένειας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να έρθουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Εσείς γεννήσατε ένα παιδί, το οποίο τι ύψος είχε το μωρό σας? Ήταν ένα φυσιολογικό μωρό ή ήταν μεγαλύτερο μωρό? Φυσιολογικό. Πόσο γεννήθηκε ο Γιάννης, θυμάστε? 51 ή 53 πόντους, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, δεν έψαξα. Έτσι όπως γεννιούνται τα περισσότερα μωρά. Κανονικότατα. 53 πόντους. Πότε άρχισε ο Γιάννης να ψηλώνει πάρα πολύ? Όταν ήταν μικρός, μέχρι την τρίτη δημοτικού, ήταν κανονικό παιδί. Mm-hmm. Αδύνατο, ίσια μαλλιά. Έκανε σπακάτ, είχε την ελαστικότητα από τότε που γεννήθηκε. Μόνο που δεν το έδωσα εγώ σημασία, ούτε και κανένας μας το σκέφτηκε ότι μπορεί να είναι κάτι παράδειγμα. Είχε ελαστικότητα, δηλαδή, και έκανε σπαγκάτ. Γιατί είδα και το από χέρι του ότι μπορεί να το βάλει. Αυτό το έκανε από πολύ μικρός, από τον παιδικό σταθμό. Έχει πολύ ελαστικές κλειδώσεις, δηλαδή. Ναι, ναι. Μέχρι την τρίτη δημοτικού, ο Γιάννης ήταν ένα παιδί στο ύψος σαν όλα τα άλλα. Σαν όλα τα άλλα. Πότε ξεκίνησε να ψηλώνει πάρα πολύ? Στην τετάρτη δημοτικού ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Και μετά το καλοκαίρι, αφού πέρασε ο Σεπτέμβριος, άρχισε να παχαίνει. Mm-hmm. Έγινε παχουλός. Τα μαλλιά του έγιναν σγουρά. Έγινε παχύς ή απλά παχουλός? Παχουλός που λέμε, αφράτο παιδί. Αφράτο παχουλός στην αρχή, αλλά έδωσε και ύψος. Στην έκτη δημοτικού ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλός από το δάσκαλο. Αλλά κανένας δεν το έδινε σημασία, γιατί μεγάλωνε έτσι. Γρήγορα. Ναι. Ήταν φυσιολογικό κάπως, δεν μας παραξένεψε. Μετά αργότερα... Στην έκτη δημοτικού, δηλαδή, τι ύψος είχε? Ένα κεφάλι πιο ψηλό από το δάσκαλό του. Επειδή δεν ξέρω πόσο είναι ο δάσκαλος, φαντάζομαι ότι θα ήταν στην έκτη δημοτικού, πόσο, ένα 75 το παιδί, ένα 80? Ένα 80. Ένα 80 στην έκτη. Ναι. Άρα, είπατε, το παιδί αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Εσύ σε σχέση με τα άλλα τα παιδάκια στο δημοτικό, Γιάννη, πώς ένιωθες? Δεν το κατάλαβα. Αισθανόμουν κι εγώ σαν μικρό παιδί, σαν τους συμμαθητές μου, και ακόμα άμα βρω συμμαθητές μου αισθάνομαι ότι είμαι στο ύψος τους. Mm-hmm. Δεν το σκέφτομαι. Το μοναδικό που σκέφτομαι είναι άμα βλέπω φωτογραφίες mm-hmm. μαζί μου και με τα παιδιά. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ήμουν αρκετά πιο ψηλός από αυτά. Ναι. Καμιά φορά, επειδή ήσουν πολύ ψηλός, παρόλο που ήσουν παιδάκι εσύ τώρα, στην έκτη δημοτικό ήσουν 11-12 χρονών, σε αντιμετώπιζαν σαν να είσαι μεγάλος? Ναι. Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Η μάνα μου φαίνεται... Εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, γιατί έβλεπα έναν άντρα μεγάλο και νόμιζα ότι θα είναι και όριμο στο μυαλό. Εκεί μαλώναμε πολλές φορές. Τι σου κάνει η μάνα σου, πες τα όλα εδώ πέρα, πες τα παράπονα, οι μάνες φταίνε για όλα. Οι μάνες. Σε μάλωνε, παιδί μου, η μάνα? Με μάλωνε, ακόμα με τιμωρούσε. Σου κάνε διάφορα. Όμως σιγά σιγά τα χρόνια περνούσαν και ο Γιάννης δεν σταμάταγε να ψηλώνει. Ναι, αλλά ήταν τόσο φυσιολογικό, δεν μας φαινόταν παράξενο. Κανέναν ούτε από τους συγγενείς, δεν το βλέπαμε κάτι κακό, επειδή οι αναλογίες είναι ακριβώς σωστές. Πού κάτσε να σας φαίνεται περίεργο, ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή το παιδί πια ψηλώνει τόσο που τι θα γίνει? Δεν είχε αρρώστια πάνω του.
Δεν είχε τίποτα. Δεν αισθανόμασταν ότι είναι κάτι παράξενο, κάτι. Ότι κάτι έχει, ότι κάποιο, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Λέγατε ότι εγώ έκανα ψηλό παιδί. Ναι. Εσείς στην οικογένεια είχατε κάποιον ψηλό στην οικογένεια? Πολύ ψηλό όχι, αλλά από τη μεριά του πεθερού μου είναι οι άνθρωποι έτσι όλοι. Σχετικά προς ψηλή. Το ψηλό. Προς μετά το ψηλό. Προς το ψηλό. Μετά ο άντρας σας δεν σας κοίτασε περίεργα. Όχι. Αστειεύομαι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, άρχισε το παιδί να ψηλώνει. Κάποια στιγμή πότε καταλάβατε ότι είχε πρόβλημα? Όταν πήγε υγείας. Στο Παναθηναϊκό να κάνει συμβόλαιο για μπάσκετ. Έπαιζες μπάσκετ από μικρός? Έπαιζα στο σχολείο μπάσκετ, ναι. Αλλά δεν έπαιζα σε ομάδα για να πάρω ένα δελτίο. Στο σχολείο εδώ στην Ελλάδα ή... Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Έπαιζες... όχι επαγγελματικά. Όχι επαγγελματικά, ναι. Όχι. Και? Και μετά έπαιζαμε με τα φιλαράκια μου σε μπασκέτ της γειτονιάς και αυτά. Και πήγα στην Ελλάδα για να βγάλω το δίπλωμα, επειδή στην Ελλάδα είναι λίγο πιο φθηνότερο το δίπλωμα από τη Γερμανία. Δίπλωμα αυτοκίνητου, ναι. Ναι. Και με είδε ο αδερφός μου και ο ξάδερφός μου, ο Βαγγέλης, τόσο ψηλό, λέει, το παιδί είναι χρυσό παιδί για μπάσκετ. Βέβαια. Με 2,22. Εσύ, άμα σηκώσεις το χέρι, τι φτάνεις στην μπασκέτα χωρίς να πηδήξεις? Θέλει λίγο ένα πηδηματάκι. Ένα πολύ μικρό όμως, φαντάζομαι. Πολύ μικρό, ένα μικρό αλματάκι. Ναι. Και σε πήγανε στον Παναθηναϊκό? Με πήγανε από εδώ, από εκεί, μέχρι... Έφτασε στον Παναθηναϊκό. Όχι στον Παναθηναϊκό, στον Αλβέτη, τον Φρανσέσκο, ναι. Τον Αλβέτη, ναι. Τον Παπα-Νικολάο και ναι. Τον Ρετζιά. Ανοίξανε και οι τρεις μια ακαδημία μπάσκετ. Μάλιστα. Και πήγες εκεί να γραφτείς στην ακαδημία. Όχι να γραφτώ, να μιλήσω με αυτούς τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Μιλήσαμε και μου λένε εντάξει, μπορούμε να σε αναλάβουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε μερικές γιατρικές εξετάσεις. Πήγα στον καρδιολόγο, από το Παναθηναϊκό ήταν αυτός ο καρδιολόγος. Μου λέει ότι η καρδιά μου όλα αυτά είναι εντάξει, καρδιά από αθλητή, ναι. Με είπε, θυμάμαι. Αλλά του φάνηκε παράξενο ότι δεν είχα τότε σε γένεια, ήμουνα 18-19 χρονών, δεν είχα γένεια, είχα ακόμα αυτό το baby face που, ναι. που το λένε. 18 χρονών τι ύψος είχες? 2,17. Ναι, και παρόλα αυτά δεν είχες ακόμα στοιχεία ύβης, ας πούμε. Ύβης, ναι. Ύβης, δεν είχες... Δεν είχες βγάλει μουσια, δεν είχες βγάλει... Δεν έχω βάλει, ήσουν ακόμη σαν παιδί. Η ανάπτυξη ακόμα φαινόταν ότι θα είχες ακόμη μεγάλη ανάπτυξη. Ναι. Του έκανε εντύπωση λοιπόν του γιατρού και τι σου είπε τότε? Κάλεσε έναν συνάδελφο από κάτω το όροφο, έναν γιατρό... Ενδοκρινολόγο. Ναι. Ενδοκρινολόγο και σας έκανε εξετάσεις ενδοκρινολογικές, κυρία Βάγια. Ναι. Αυτός μας έστειλε... στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό ο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Και εκεί τι ανακαλύψατε, ότι... Ότι η υπόφυση σε σύγκριση με τους κανονικούς ανθρώπους είναι σε ένα μέγεθος καρυδιού, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μέγεθος ρεβιθιού. Αυτά τα ίδια ακριβώς μας είπαν και οι γιατροί μετά στη Γερμανία. Και μόλις το ακούσαμε αυτό, είπαμε σταματάει ο αθλητισμός, σταματάει πρώτα να κοιτάξουμε, να δούμε τι γίνεται με την υγεία του. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει, εξηγήστε μου, γιατί εσείς το έχετε ψάξει ιατρικά. Φαντάζομαι κάποια πραγματάκια περισσότερα θα σας εξήγησαν οι γιατροί. Η υπόφυση είναι ο κεντρικός αδένας που έχουμε πίσω από το μάτι, πάνω από τη μύτη, ναι. Έξω από το μυαλό, κάπου ναι. Εκεί κοντά εδώ στο κέντρο. Παλιά του λέγανε το τρίτο μάτι. Ναι. Και αυτός ο αδένας ευθύνεται για το ύψος. Αυτός ο αδένας είναι ο κεντρικός αδένας που δίνει εντολές σε όλους τους άλλους αδένες που έχουμε στο σώμα μας. Mm-hmm. Είναι η υπόφυση. Ναι. Και η υπόφυση ήταν πιο μεγάλη. Το ίδιο μας είπανε και εδώ στον Ευαγγελισμό, που είναι πάρα πολύ καλή γιατρή, το ίδιο μας είπανε και στη Γερμανία. Πήγαμε σε πολλά νοσοκομεία, μας εξέτασαν αρκετοί γιατροί πριν να αποφασίσουμε για την εγχείρηση. Και όλοι σχεδόν το ίδιο είπανε. Ότι υπάρχει μια μέθοδος να γίνει η εγχείρηση από τη μύτη, με ένα σαν ψαλίδι, ένα, ναι.
Ένα πράγμα, και να το μειώσουν, δηλαδή. Για να μειώσουν αυτόν τον όγκο. Γιατί αν δεν μείωναν τον όγκο, τι θα γινόταν? Αν δεν μείωναν τον όγκο, ενδέχεται, όλα ενδεχόμενα ήταν. Ναι. Ενδέχεται να πάθαινε το οπτικό νεύρο ζημιά. Ναι. Ενδέχεται να ψήλωνε κι άλλο και η σπονδυλική στήλη να μην σήκωνε το σώμα του. Όλα αυτά. Μεγάλη απόφαση αυτή, Και μετά αποφασίσαμε και οι δύο μαζί. Μεγάλη απόφαση να μπει στο χειρουργείο. Να κάνει την εγχείρηση από τη μύτη. Για να γίνει πιο γρήγορα, να σταματήσει πιο γρήγορα. Να αναπτύσσεται. Να αναπτύσσεται και να μην πάθει ζημιά το οπτικό μάτι. Σας είχαν και οι γιατροί στη Γερμανία και εδώ συστήσει να την κάνει την επέμβαση? Για εδώ δεν. Εγώ δεν μίλησα με τους γιατρούς, εδώ μόνο από το τηλέφωνο. Στη Γερμανία σας είχαν πει να την κάνει? Ναι. Ό,τι έπρεπε να την κάνει. Ό,τι έπρεπε να την κάνει. Πότε έπεσε σε κόμμα? Έκανε την εγχείρηση. Αυτός διάλεξε και ποιος νευροχειρούργος θα του έκανε την εγχείρηση. Ήταν ένας από την Ινδονησία γιατρός. Λέγανε ότι ήταν πολύ καλός χειρούργος. Άκουσε και ο Γιάννης από γνωστούς ότι είναι καλός. Και αποφάσισε σε αυτόν. Η εγχείρηση έγινε καλά. Τρεις μέρες έκατσε στην εντατική. Και μετά από τρεις μέρες τον πήγαν κανονικά στο δωμάτιό του. Το βράδυ με έδιωξε, φύγε, εσύ δεν ξέρεις να βάζεις τα πράγματα, τα έβαλε μόνος του στη σειρά. τη νύχτα μέχρι τις 12 η ώρα μιλούσε μαζί με τον φίλο του στο τηλέφωνο, έφτιαξε το λέπτοπ, να βλέπει τηλεόραση και όλα αυτά. Μια γιατρός όμως το έβγαλε το καλώδιο, ναι. Είχαν ένα καλώδιο που βγάζει τα υγρά από τις εγχειρήσεις. Ναι. Μέσα σαν σοκουλάκι που βγαίνουν τα νούμερα. Κατά λάθος. Του το έβγαλε, ναι. Γιατί αυτός έλεγε ότι το κρεβάτι μου σκεύει, ναι. Και δεν του πέρασε καινούριο. Ιατρικό λάθος. Ιατρικό λάθος. Α, γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε αυτά. Μάλιστα. Α, γίνονται και στη Γερμανία, λοιπόν, οι πατάτες αυτές. Και από εκεί και πέρα, ναι, την άλλη μέρα το πρωί, πήγα εγώ στο νοσοκομείο και πήγαινα σιγά σιγά, αφού όλα ήταν καλά, του χαιρέτησα το βράδυ μια χαρά. Πηγαίνω σιγά σιγά και μάλιστα πάω να μπω στο δωμάτιο μου, με σταματάνε και μου λένε δεν είναι εδώ ο γιος, είναι στην εντατική. Τρέχω στην εντατική, από ένα παραθυράκι μου λέει ένας γιατρός, δεν θα χαρείτε καθόλου άμα δείτε το γιο σας. Λέω σας παρακαλώ αφήστε μου να μπω μέσα. Ναι. Γιατί ξέρετε στη Γερμανία είναι πολύ δύσκολο να δεν αφήνουν οποιονδήποτε να μπαίνει μέσα στις εντατικές. Μ' άφησε ο άνθρωπος να μπω μέσα, ήταν ήδη στο κόμμα ο Γιάννης. Βγαίνω, περιμένω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Βγήκα έξω, έτρεξα στους διαδρόμους, πήγα, βρήκα τον καθηγητή. Μας πήγε 2 η ώρα. Το κάνανε εντωμεταξύ τσεντέ, μαγνητική. Και ανακαλύψανε ότι μάζεψε νερό στο κεφάλι. Μου λέει ο καθηγητής, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε εγχείρηση εδώ πάνω. Να το ανοίξουμε για να... Μάζεψε νερό εξαιτίας της βλακείας της γιατρού αυτής. Αυτό. Για το όνομα του Θεού. Γιατρός ήταν, είπατε. Αυτή είναι νοσοκόμα. Είπατε ότι είναι γιατρός. Νοσοκόμα, γιατρός. Τον πήρανε στο χειρουργείο κατά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Βγήκε 11, 12, ούτε ξέρω τι ώρα βγήκε. Και μετά μου λέει ο γιατρός, το ξαναβρίσκω πάλι στο διάδρομο, λέει αυτή τη φορά δεν πέτυχε τόσο καλά η εγχείρηση όπως πέτυχε η προηγούμενη. Το άνοιξαν το κρανίο για να του βγάλουν το νερό. Χάλασε, λέει, το οπτικό νεύρο. Αυτό ακριβώς που φοβόταν ο Γιάννης και του είχε πει πριν κάνει την εγχείρηση. Σε παρακαλώ, μόνο το μάτι μου μου χαλάσει. Μετά δεν μπορούσαν να τον ξυπνήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Χριστέ μου. Μπήκαν και δύο φορές βακτήρια μέσα στο. Μετά από λίγες μέρες. Μου λένε βακτήρια στον εγκέφαλο. Κολοβακτήριο. Πιάσανε στο μηνυκίτιδα, στο μήνυκα, στο δέρμα του μυαλού, κολοβακτηρίδια. Μετά από λίγες μέρες μου λένε ότι το καλώδιο έφυγε από τη θέση του με κάποια κίνηση, πρέπει να το ξανακάνουμε πάλι εγχείρηση. Τον ξανακάνουμε και τη δεύτερη την εγχείρηση. Μετά από. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει το χρόνο. Μετά από αυτό μου λένε ότι μπήκαν άλλα μπακτερία και κάνανε φωλιά μέσα στον εγκέφαλο. Το σακατέψαν το παιδί σας, δηλαδή, οι Γερμανοί. Και τους λέω, καλά, τι είναι αυτά τα βακτήρια. Είναι κατσαρίδες και κυκλοφορούν μέσα στις εντατικές ή στα χειρουργεία. Εκεί καθόμουν ώρες ολόκληρες και το μόνο που έκανα προσευχόμουν, το Πάτερ Ιμάνουελ, για να σταματήσει το μυαλό μου.
πάνω από το κεφάλι του, αυτός στην εντατική, κανένας στο κόμμα, κανένας δεν μας έδινε ελπίδες ζωής, γιατί και τα δύο ειδών τα βακτήρια ήταν θανάσιμα. Ένας καθηγητής έρχεται και μου λέει ότι αυτά τα βακτήρια δεν τα καταπολεμάνε τα αντιβιωτικά που έχουμε εμείς εδώ, πρέπει να φέρουμε αντιβιωτικά από το εξωτερικό. Του λέω, σε παρακαλώ, ο γιος μου, η ζωή του παιδιού μου, κρέμεται από τα χέρια σας. Κάπως σαν να μαλάκωσε ο άνθρωπος. Λέει, σας καταλαβαίνω, έχω κι εγώ δύο παιδιά. Από εκείνη την ημέρα και μετά αρχίσανε να κατεβαίνουν τα βέρτα. Οι δείκτες όλοι. Οι δείκτες, ναι. Σιγά σιγά, πέρασαν δύο μήνες. Ένα μήνα σχεδόν ήταν στο κόμμα και εγώ τους ρωτούσα, είναι στο κόμμα επειδή εσείς τον έχετε στο κόμμα ή επειδή δεν μπορεί να ξυπνήσει. Και μου λέγανε μισό-μισό. Ούτε αυτοί ξέρανε. Και μετά... κάθε μέρα ερχόντουσαν τα... Κρατικό νοσοκομείο αυτό, το γερμανικό κρατικό νοσοκομείο. Και πολύ καλό, με πολύ καλό όνομα. Δηλαδή το νοσοκομείο φαίνεται σαν να είναι ξενοδοχείο. Στο Μόναχο. Ναι, στο Μόναχο. Στο Bogenhausen. Συγγνώμη, ο Γιάννης δηλαδή, εάν δεν τον κατέστρεφε αυτή η γιατρός στο νοσοκομείο, τώρα θα έπαιζε μπάσκετ. Ναι, μα αφού πήγε στον Παναθηναϊκό για τα συμβόλαια. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Φοβερό. Δύο μήνες ήταν έτσι. Μετά σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει το ένα το μάτι. Κοιτούσε όμως, ούτε οι γιατροί ξέρανε. Ήταν στα μηχανήματα όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή η τεχνική ζωή που λέει. Ούτε αυτοί ξέρανε άμα μας βλέπει, άμα μας αισθάνεται. Δεν μπορούσαμε να το... Αυτό το καταλάβαμε αργότερα. Ο Γιάννης έκανε και πολλά αστρικά ταξίδια αυτό το διάστημα που ήταν στο κόμμα. Τι εννοείται? Αστρικά ταξίδια, τι είναι αυτό που λένε? Ότι πήγε από την άλλη μεριά και μας έβλεπε. Έβλεπε το σώμα του από πάνω. Αλήθεια. Έβλεπε τη γιαγιά του και τον παππού του που κατατύχει. Εκείνο το διάστημα ήταν και αυτή στο νοσοκομείο εδώ στην Ελλάδα. Και όταν ξύπνησε και άρχισε να μιλάει, μου λέει: Μαμά, η γιαγιά και ο παππούς τι θέλουν εδώ στο νοσοκομείο? Εγώ δεν ήξερα τι να πω εκείνη την ώρα, λέω. Εμένα δεν μου είπε κανένας, εσύ που το ξέρεις. Λέει, αφού είναι εδώ η γιαγιά και ο παππούς. Ο πατέρας μου γλίστρησε, έπεσε στα χιόνια πάνω στο χωριό και η μάνα μου είχε ένα πρόβλημα και αυτή και τους είχαν και τους δύο στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Εκείνο το διάστημα που ο Γιάννης ήταν στο κόμμα. Έβλεπε τον παπά του, με το που άνοιξε το... άρχισε να μιλάει, το βάλανε μετά... Τραχιοστομία. Ναι. Και μπορούσε να μιλάει, μου λέει: Μαμά, ο παπάς δεν πέθανε, εδώ είναι. Του λέω: Συναντήθηκες με τον παπά σου, αγάπη μου? Ναι, βέβαια, παίξαμε και μπάλα. Και έβλεπε. Μετά από ένα διάστημα, πάλι με την τραχιοστομία, λέει στον σκόμο που τον γύριζε, γιατί όλο αυτό το διάστημα με το κόμμα πάθανε μετά εμείς αδυναμία και δεν μπορούσε να κουνηθεί, ενώ ήταν τόσο πολύ δυνατός. Τον είχαν δεμένο χέρια πόδια, μόλις άρχιζε με την παραμικρή κίνηση, έκοβε τα σκοινιά που τον δένανε, δηλαδή, τις γάζες. Λέει στο νοσοκόμο, αυτοί οι τρεις οι συνάδελφοι γιατί δεν είναι εδώ τώρα? Λέει ο νοσοκόμος, ποιοι συνάδελφοι? Αυτοί που έρχονται κάθε μέρα, η Κινέζα και οι άλλοι δύο. Έβλεπε δύο άτομα, τον πατέρα του, έναν άλλο γιατρό και μια Κινέζα. Γιατρίνα. Ένα χρόνο αργότερα, μιλάω με την κουνιάδα μου στο τηλέφωνο, μου λέει, θα πηγαίναμε στην Ελλάδα, θα ερχόμασταν στην Ελλάδα για τη βάφτιση του εγγονού της. Λέει, θα βαφτίσουμε τον εγγονό μου στον Άγιο Ραφαήλ. Α, θεία, λέει ο Γιάννης, εγώ τον ξέρω τον Άγιο Ραφαήλ, ερχόταν μαζί με τον μπαμπά. Κάθε μέρα και με επισκεφτόταν, είχαν λέει και ένα μπλοκ και γράφανε. Να ρωτήσω κάτι. Οι Γερμανοί στο νοσοκομείο παραδέχτηκαν το ιατρικό λάθος? Όχι. Όχι. Τώρα το ΙΚΑ ψάχνει να βρει. Το ΙΚΑ εδώ στην Ελλάδα. Το ΙΚΑ το γερμανικό. Το γερμανικό ΙΚΑ. Η ΑΟΚΑ. Ναι, ένα λεπτό δηλαδή. Αυτό το παιδί του κατέστρεψαν τη ζωή. Και έχουν ακριβώς το φέρσιμο κάποιων Ελλήνων γιατρών που όταν καταστρέψουν ένα ασθενή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και καλύπτουν ένα τον άλλον. Και καλύπτουν ένα τον άλλον. Και τώρα μάλιστα βγήκε και νόμος που λέει ότι έχουν το δικαίωμα να το καλύψουν. Γιατί
θα πρέπει το γερμανικό κράτος να τον αποζημιώσει και να τον ζήσει για όλη τη ζωή. Κανονικά ναι, αλλά χρειαζόμαστε ένα δικηγόρο. Δεν έχετε κάποιον εκεί? Δεν έχουμε κάποιον. Να ψάξουμε να βρούμε εμείς κάποιον εδώ στην Ελλάδα, θέλετε? Αυτή είναι η επιθυμία μου. Να ψάξουμε να βρούμε κάποιον εδώ που να έχει κάποιον, που να έχει και γραφείο στη Γερμανία όμως πρέπει. Δηλαδή να έχει κάποιον συνεργαζόμενο στη Γερμανία, να ξέρει το γερμανικό δίκαιο κλπ. Γιατί, εντάξει, είναι φοβερό να καταστρέφω ένα παιδί, δηλαδή, και ειδικά στη δική σας περίπτωση είναι ένας γίγαντας που τον έχουν καταστρέφει. Δεν έχει πρόβλημα πρώτα, γιατί αυτό σας είπα και νωρίτερα, ότι δεν καταλάβαμε, δεν μας πείραξε που ήταν ψηλός, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και οι κινήσεις του, η ευφυγησία του, ναι, τον βοηθούσε να κινείται τόσο άνετα που... Κι εγώ δεν αισθανόμουν άρρωστος. Η ελληνική κοινότητα του Μονάχου υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι να σας βοηθήσουν εκεί με δικηγόρους? Θα το ψάξουμε εμείς, πού να το ψάξουμε? Πού να το ψάξουμε, γιατί είναι πολύ... Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Ακόμα δεν άρχισα να το ψάχνω, ναι, γιατί μέχρι τώρα ήμουν, να ξέρεις, όπως κάνουν οι λιονταρίνες, ναι, να μην αφήσω κανέναν να τον ακουμπήσει. Τους έκανα όλους πέρα, μας... Ναι, προτείνανε. Όταν ήμουν στο κόμμα, ναι, που πάρα πολλά παιδιά, σχεδόν ολόκληρο το σχολείο μου... Να σε βοηθήσει. Σχεδόν κάθε μέρα. Κάθε μέρα όλο το ελληνικό λύκειο. Όλο το ελληνικό λύκειο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα. Α, ξέχασα το δώρο, πρέπει να δείξω βεβαίως. Με έχει συνεπάρει ο Γιάννης και ξέχασα και δώρα και διαγωνισμούς και όλα. Πολεμήσουμε εμείς για τον Έλληνα γίγαντα. Α, ακούσε εκεί. Θα μας καταστρέψουν το Γιάννη μας. Α, πρέπει να τον ζήσουν μέχρι τα βαθιά του γεράματα οι Γερμανοί. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε 5 σετ Ολίβια της εταιρείας Παπουτσάνης. Για όλους εσάς που θα πάρετε τηλέφωνο για τον διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ μετρητά που πληρώνουν την Παρασκευή, σήμερα ειδικά έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο. Το έψαξα πάρα πολύ μέχρι να σας το παρουσιάσω. Αυτό εδώ λοιπόν το ολοκληρωμένο σετ που έχει τα φρόλουτα, τα σκραπ, τα body lotion, τα πάντα, είναι από αυτήν εδώ την σειρά του Παπουτσάνη που πωλείται σε επιλεγμένα καταστήματα καλλιτικών και σε κάποια φαρμακεία και πωλείται πολύ στο εξωτερικό. Οι ξένοι έχουν ξετρελαθεί με την σειρά. Είναι από ελαιόλαδο. Και μαζί, εκτός από την σειρά Ολίβια, επειδή θα κάνετε σπα στο σπίτι, έχω σκεφτεί αυτό το κόνσεπτ του σπα. Σας έχω μπουρνουζάκια με τις παντοφλίτσες για σπα στο σπίτι σε διάφορα χρώματα. Έχω σε καφέ για τους άντρες. Εδώ, να δείξουμε το καφέ εδώ, με κεντρικά. Εδώ έχουμε το καφέ, έχουμε και το μαύρο εδώ από κάτω, από το πράσινο. Έχουμε και μαύρο και βεβαίως τα ροζάκια και τα πράσινα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί με όλα αυτά έχουμε και 5 σπα στο Κολωνάκι, σε ένα εξαιρετικό κέντρο θεραπείες με μασάζ και απολέπιση για το σώμα για τους 5 νικητές, άρα να είναι το σετ σας ολοκληρωμένο. Πάμε σε διαφημίσεις, 90-11-51-51-51 για το υπερδώρο. 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS. Τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-9-90, 10.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή και σπά στο σπίτι για 5, αλλά και στο Κολωνάκι, αν τηλεφωνήσετε τώρα. Διαφημίσεις. Φίλοι, για όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, ο Γιάννης που έχουμε σήμερα κοντά μας είναι 22 χρονών. Το ύψος του είναι 2,22. Επιμένω να λέω 1,22. Για σήκω, βρε Γιάννη. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν μας είδαν από την αρχή. Κάποιοι άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους. Λοιπόν, με το Γιάννη είμαστε εδώ. Το παπούτσι σου, παιδί μου, είναι τεράστιο. Πού βρίσκεις παπούτσια και φοράς? Έδειχνα πριν και θα το ξανακάνω για τους τηλεθεατές που δεν μας παρακολούθησαν.
πώς είμαι εγώ δίπλα του, που υποτίθεται ότι βρε παιδί μου είμαι και σχετικά ψηλή. Δηλαδή, 1,71 δεν είμαι και κοντούλα. Να. Έτσι, κάπως έτσι φαίνομαι. Για τεντό σου. Πρέπει να τεντωθεί για να τον δείτε καλά. Τεντό σου, τεντό σου. Λοιπόν, έτσι είμαι εγώ δίπλα στο Γιάννη. Είναι ο πιο ψηλός Έλληνας, ο Γιάννης. Και για να σταματήσει να ψηλώνει, έκανε μία επέμβαση, η οποία λίγο έλειψαν του στοιχείς στη ζωή. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η μαμά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του άφησε και διάφορα προβλήματα. Τον βλέπετε είναι με τον μπαστούνι. Τον σακάτεψαν δηλαδή. Γερμανοί, σε γερμανικό νοσοκομείο. Να μην λέμε μόνο τα κακά τα δικά μας. Δεν παραδέχονταν μετά και τα λάθη τους. Ήταν μία επέμβαση η οποία δεν ήταν δύσκολη. Του αφαίρεσαν μέσα από τη μύτη στην ουσία ένα υπερτροφικό, όπως μου το είπατε. Την υπόφυση που ήταν υπερτροφική του την έκοψαν λίγο και μετά το διέλυσαν το παιδί. Ο Γιάννης λοιπόν έχει ταξιδέψει από το Μόναχο, γιατί μένει εκεί με τη μαμά, για να έρθει εδώ κοντά μας. Κάτσε Γιάννη μας. Για να είσαι εδώ. Κάτσε, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα παπούτσια του είναι νούμερο 55. Παπούτσια που βρίσκεις, παιδί μου? Σε ένα μαγαζί που πουλάνε μόνο μεγάλα παπούτσια, ναι. από 50 και μέχρι 55. Μέχρι 55. Μέχρι 55 και τα δικά μου τα παπούτσια είναι 55. Άμα μεγαλώσει 56, δεν θα ξαναβρω παπούτσια στη ζωή μου. Ήσουν τσίμα-τσίμα ή χωράει το πόδι, εντάξει. Χωράει, μια χαρά χωράει. Δεν έχεις θέματα. Όχι, δεν έχω. Απλά προσεύχεσαι να μην μεγαλώσει άλλο το πόδι. Να μην εκεί. Γιατί αλλιώς που θα βρούμε παπούτσι. Θα βρούμε παπούτσι. Ωραία. Δεν είναι μόνο τα παπούτσι, είναι και τα ρούχα που έχω πολύ πρόβλημα. Το τζιν, πού το έχεις βρει αυτό το τεράστιο? Και αυτό σε ένα μαγαζί που στο 5ο όροφο πουλάνε ρούχα για μεγάλους ανθρώποι. Ναι, ψηλούς και παχύς. Παχύ, ναι. Ναι. Και αυτή η μπλούζα ήταν η μοναδική μπλούζα σε όλο το μαγαζί που με ταιριάζει. Υπήρχε σε αυτό το νούμερο να μπορέσεις να τη φορέσεις. Ναι, την αγόρασα ειδικά για αυτή την κουμπί. Αγάπη μου! Ηλίκια μου! Ωραία! Λοιπόν, στην καθημερινότητά σου τι προβλήματα αντιμετωπίζεις, Γιάννη μου? Είναι τα ρούχα. Που με κάνουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στρες. Κρεβάτι που βρίσκεις, παιδί μου? Ευτυχώς το ΙΚΑ, το γερμανικό, το ΑΟΚΑ, μετά από την εγχείρηση είχα το δικαίωμα να πάρω ένα κρεβάτι. Ειδικό κρεβάτι. Ειδικό κρεβάτι. Και μου φτιάξανε από το ΙΚΑ ένα κρεβάτι που είναι 2,5 μέτρα, επί 1,80. Για να μπορώ και να μαζεύουμε και λίγο. Για να βρεις δουλειά, για να μπορέσεις κάπου να εργαστείς, αντιμετωπίζεις προβλήματα? Ναι. Επειδή πιστεύω σε κάθε δουλειά θέλει το σκύψιμο, το να σηκώνεσαι, βάρος. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Και πιστεύω, ήδη δεν αντέχει το σώμα μου, αλλά πιστεύω άμα το συνεχίσω χρόνια. Είναι δύσκολο. Την επέμβαση αντιμετώπισε και κάποια αστάθεια στον... Ναι. Και στη γλώσσα. Και στην ομιλία. Στην ομιλία και η γερμανική γλώσσα και η ελληνική που της μιλούσε πολύ σωστά. Έχει αρχίσει να του λείπουν λέξεις και λεξιλόγια. Να το εξηγήσουμε αυτό, επειδή μπορεί έτσι να αισθάνθηκε ο κόσμος ότι ο Γιάννης αργεί λίγο να μιλήσει κάποιες φρασούλες. Αυτό έγινε μετά την επέμβαση. Αυτό είναι εξαιτίας της επέμβασης που του κάνανε και του προκαλέσαν όλα αυτά τα προβλήματα του Γιάννη. Ναι, το μυαλό μου γενικά γρήγορα πηγαίνει, αλλά... Στην ομιλία λέξεις, κάποιες φορές, οι λέξεις δεν σου έρχονται κάποιες φορές. Δεν μου έρχονται, ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να... το παλέψουμε μαζί σας. Δεν είναι εύκολο, είμαστε και μακριά. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Έχει πάρει ένας δικηγόρος, εκτός από τον δικηγόρο τον Έλληνα που μας πήρε, ο οποίος είναι έτσι άνθρωπος που τον έχουμε παρουσιάσει και στην εκπομπή, δεν θέλει να πούμε το όνομά του στον αέρα, θα σας το δώσουμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Μας έχει τηλεφωνήσει αυτή τη στιγμή και ένας δικηγόρος από το Μόναχο. Έλληνας. Έλληνας του Μονάχου. Μας βλέπουν τώρα στο Μόναχο.
Πού το, μήπως βρίσκεται εδώ άνθρωπος και μας πήρε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, έχουμε 3 τηλέφωνα από δικηγόρους που με συγκινούν. Ο ένας είναι στο Μόναχο, Έλληνας. Ή μας βλέπει ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο πήρε. Θέλει να τον αναλάβει. Αφιλοκερδός, έτσι. Ωραία. Μετά είναι ένας άλλος δικηγόρος που έχει ένα φίλο, πάλι Έλληνας. Οι Έλληνες δικηγόροι έχουν το πλευρό. Άλλος ένας Έλληνας δικηγόρος, ο οποίος έχει φίλο εκεί και θέλει να τον αναλάβει. Και ο τρίτος, ο Έλληνας που είναι εδώ και θέλει να το ψάξει. Είναι 3 δικηγόροι που πήραν τηλέφωνο. Νομίζω ότι μια συνεργασία θα ήταν ιδανική. Εμείς θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα, θα σας δώσουμε τα ονόματα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να το κυνηγήσετε πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το γερμανικό κράτος για τους γερμανούς πολίτες βγάζει αποζημιώσεις καλές σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Και αν μη τι άλλο, αυτό το παιδί δικαιούται να ζήσει χωρίς το άγχος το οικονομικό την υπόλοιπη του ζωή. Γιατί είναι πολύ κρίμα. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου. Να πω, άμα υπάρχει καμιά δουλειά που να είμαι να είναι ευχάριστη δουλειά και να μπορώ να την κατεφέρω, θα ήταν και αυτό μια μεγάλη επιθυμία. Το ρώτησα τι κάνει, τι μπορεί να κάνει καλά και μου είπε ότι εκτός από το ότι σχεδιάζει καλά, μου λέει ανοίγει, μου λέει η μαμά του, όλα τα παλιά κινητά και τα ξαναφτιάχνει, λέει μόνος του και φτιάχνει καινούριο κινητό από τα παλιά. Αυτό είναι ταλέντα, δεν ξέρω πώς το κάνει μόνος του, χωρίς να το έχει μάθει και να το έχει σπουδάσει. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσες με κάποιο τρόπο να το σπουδάσεις και να το κάνεις, διότι καταστήματα που επισκευάζουν κινητά υπάρχουν παντού, πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί και δουλειά. Είσαι πολύ όμορφος με αυτή την μπλούζα. Να είσαι καλά. Πάει πάρα πολύ. Ναι. Ναι, πείτε μου, από το κοντρόλ έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Όχι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να χαίρεσαι το λαστιχάνθρωπό σου, έτσι δεν τον λες. Λαστιχάνθρωπος είναι, ναι. Γιατί τον λες λαστιχάνθρωπο? Γιατί είναι. Θα μας δείξεις γιατί σε λέει η μαμά λαστιχάνθρωπο. Τίκα. Λοιπόν, το χέρι μου το βάζω γύρω-γύρω από το κεφάλι. Ναι. Και ακουμπάω αυτό το... αυτή. Να δίνω το δεξί το χέρι στο δεξί αυτή. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιστροφή να έχετε. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, θα πάω να πω το δώρο, γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα να σας παρουσιάσουμε σε λίγο. Η Μαρία με τη μαμά της. Σπά στο σπίτι είναι το δώρο για σήμερα, μαζί με το 10.000. Σας έχω διαλέξει 5 σετ της εταιρείας Παπουτσάνης. Είναι η σειρά Ολίβια, που έχουν τα πάντα μέσα. Έχουν σαμπουάν, κρέμα για τα μαλλιά, έχουν σκραμπ, body lotion, λαδάκι για το σώμα, hand wash, σαπούνια. Τι να σας πω, είναι μια καταπληκτική σειρά που κάνετε μια πλήρη υπερποίηση και χαλάρωση στο σπίτι και μαζί με τη σειρά έχω και 5 μπουρνουζάκια, 5 μπουρνούς για της εταιρείας Dash Home, εξαιρετικής ποιότητας, έτσι χοντρή πετσέτα με τα βεντοφλάκια του. Και για όσους μπορούν και μένουν στην Αθήνα και 5 σπά στο Κολωνάκι. Τι άλλο θέλετε. Και τα 10.000 ευρώ. Τι άλλο θέλετε, 90 11 51 51 51, ή μέσω SMS, τάφε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54 9 90. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, γιατί όλα αυτά τα δώρα κληρώνουν στο τέλος της εκπομπής. Σε πόση ώρα από τώρα θα σας δείξω τώρα το ρολόι, σε πόση ώρα θα γίνει η κλήρωση. Σε 33 λεπτά γίνεται η κλήρωση όλων αυτών των δώρων και θα δούμε την ιστορία της Μαρίας, η οποία πάσχει από νευρική ανορεξία, για να αποχαιρετήσω εγώ τον Γιάννη και την οικογένειά του. Η
Η ντροπή για τα επιπλέον κιλά και μια προβληματική αισθηματική σχέση στην εφηβεία, όπως υποστηρίζει η ίδια, την οδήγησαν στην νευρική ανορεξία. 15 χρόνια τώρα η Μαρία Παπά ταλαιπωρείται από διατροφικές διαταραχές. Νευρική ανορεξία αλλά και βουλιμία έχουν εισβάλει βία στη ζωή της και παλεύει μαζί τους τα τελευταία 15 χρόνια. Ήταν μαθήτρια γυμνασίου και ζύγιζε 80 κιλά. Οι συμμαθητές της την κορόιδευαν και έτσι αποφάσισε να πετάξει από επάνω της τα περιτά κιλά και τον χλεβασμό των φίλων της, μπαίνοντας όμως στον εφιάλτη της νευρικής ανορεξίας. Με φώναζαν οι χοντροί, δεν με έκαναν παρέα, καταλάβαινα κοινωνικός αποκλεισμός, γιατί δεν ξέρω, οι χοντροί δεν είναι καλοί. Και ξεκίνησα σιγά σιγά, με πήρε στο στίβο ο προπονητής μου. Τον λατρεύω, χάθηκε στα 52 του χρόνια άδικα, με πήρε στο στίβο και με έφτασε σε 2 χρόνια 54 κιλά. Εκείνη συνέχιζε να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη της. Ήθελε να αδυνατήσει κι άλλο, με αποτέλεσμα να φτάσει η μέρα που η ζυγαριά της έδειξε 31 κιλά. Βλέπω τα κόκκαλά μου στον καθρέφτη, αυτό κάνουν οι ανορεξικές και τους αρέσει το σώμα τους. Ένιωθα ότι θέλω κι άλλο να δυνατήσω. Το κατώτερο ήταν 31. Παρ' όλα αυτά όμως έβλεπα τα κόκκαλά μου, ντρεπόμουν να βάλω ρούχα, έβαζα φαρδιά ρούχα. Γιατί ντρεπόμουν πώς θα με κοιτάξει ο κόσμος. Ξεκίνησε βουλιμικά επεισόδια μετά την ανορεξία. Δηλαδή έτρωγε, τα έκανα μέτρους. Αυτά τα βλέπατε μπροστά, συγνώκησαν. Όχι, δεν τα έβλεπα. Στην αρχή τα έκανε μόνη της, κρυφά στο μπάνιο. Έπρεπε να νοσηλευτεί. Κι όμως η Μαρία αντιδρούσε κάθε φορά που η μητέρα της την παρακαλούσε να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς. Μέχρι που αναγκάστηκε να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για να εισαχθεί η κόρη της στο νοσοκομείο. Ζήτησε την άδεια του εισαγγελέα, μου έδωσε ένα χαρτί από εκεί στην αστυνομία και έτωσε το ιδιότητα. Το παιδί μου κινδυνεύει. Θα πεθάνει στο δρόμο. Θέλω να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Εκεί τα χάσα. Δεν περίμενα. Ήταν η πρώτη εισαγωγή. Μπήκα σε απομόνωση, εννοείται με ρυμιστική ένεση, αλλιώς δεν έμπαινα. Κάθισε μαζί μου και η μαμά 2 μέρες 3 μας είχαν εκεί σε ένα δωμάτιο, τουαλέτα, τηλεόραση και πάνω κάμερες. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν κάμερες γιατί ήμουν ανέστητη. Δηλαδή φώναζα, δεν έτρωγα. Το μόνο που ήταν ερχόταν μου έδιναν φάρμακα και ρυμιστικές ενέσεις. Όταν την πήγα για πρώτη φορά, με φώναζε, με έβριζε, δεν θέλω να σε ξαναδώ, σε μισώ, δεν είσαι μάνα, τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει, δεν με ένοιαζε πλέον τι έλεγε η Μαρία, εγώ το μόνο που ήθελα να σώσω το παιδί μου. Μια όμορφη φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής, με όλη τη ζωή μπροστά της. Οι διατροφικές διαταραχές όμως την ανάγκασαν να ζήσει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και να νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές σε Γιάννενα και Αθήνα. Η μητέρα της ήταν πάντα εκεί, δίπλα της. Πέρασε μερόνυχτα στο πλευρό της, στο κρεβάτι. Του νοσοκομείου. Αρρώστηκε και μόνο όλο αυτό μας έχει κάνει ένα. Και ήξερα ότι δεν το εννοούσε. Αποφάσισαν να αφήσουν τα Γιάννενα και να έρθουν στην Αθήνα για να ενταχθεί η Μαρία σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Με οικονομική βοήθεια από συγχωριανούς της αλλά και συσίτιο από την Εκκλησία προσπαθούν να μείνουν στην πρωτεύουσα μέχρι να γίνει η Μαρία καλά. Με τη βοήθεια του κόσμου, που τον ευχαριστώ όλο μέσα από την καρδιά μου, δηλαδή δεν έμεινε άνθρωπος που να μην έχει βοηθήσει. Και ειδικά ο τόπος που μεγάλωσε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε, βοηθήσανε πάρα πολύ. Η 30χρονη Μαρία είναι αραβωνιασμένη εδώ και 5 χρόνια και εύχεται κάποια στιγμή να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, αφήνοντας πίσω τα δύσκολα χρόνια. Η Μαρία και η μαμά της Αντιγόνη είναι σήμερα κοντά μας και η κυρία Στέλλα Αργυρίου επίσης, ψυχολόγος. Αθυμηθήκατε και στεναχωρηθήκατε, κυρία Αντιγόνη, ε? Πριν ξεκινήσουμε καν. Μεγάλος Γολγοθάς. Μεγάλος μόνο. 15 ολόκληρα χρόνια. Πάντως, κάνετε καλά που μιλάτε δημόσια γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι ο αγώνας που έδωσε η μητέρα σου για σένα και ο τρόπος που τον έδωσε
είναι τόσο υποδειγματικός. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να γλιτώσει ένα παιδί από την ασθένεια που έχεις εσύ, Μαράκη. Αυτό λέω, κυρία Τατιάνα, μακάρι να είχα λίγο από τη δύναμή της. Δεν ξέρω εγώ αν θα το έκανα στο παιδί μου. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή σου βγαίνουν άσχημες κουβέντες, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο να κάνεις εισαγγελικό, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Και πρέπει, γιατί είναι η μάστιγα του αιώνα. Και ανορεξία και βουλιμία είναι σοβαρό το θέμα. Είναι, βλέπεις, ότι πολλαπλασιάζεται και ντρέπονται να το πούνε. Πολλές φορές ντρέπονται. Είναι λάθος όμως. Πρέπει να βγεις. Εγώ δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι. Ίσα-ίσα είμαι περήφανη. Ήμουνα 31. Είμαι σε στάδιο υποθεραπείας και θέλω ακόμα. Θέλω να πάρω, θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να ζήσω. Είναι 15 ολόκληρα χρόνια, μισή μου ζωή. Εσείς πού ξέρατε ότι έπρεπε με εισαγγελική παραγγελία να την κλείσετε στο νοσοκομείο? Γιατί εγώ σε μια πρόσφατη περίπτωση που παρουσίασα εδώ στην εκπομπή της Νανάς, της Καραγιάννη, εγώ είπα δημόσια και απευθύνθηκα στην οικογένειά της, γιατί εγώ δεν είμαι η οικογένειά της, ότι ένα παιδί που έχει φτάσει στην τελική φάση, μόνο με εισαγγελέα μπορείς να το κλείσεις σε μια κλινική να το κάνεις καλά. Εσείς πού το γνωρίζατε, πού το ξέρετε, μια απλή γυναίκα είστε? Όταν η Μαρία νοσηλεύτηκε στην κλινική των Ιωαννίνων, καθόταν 2 μέρες, 3, έβαζε υπογραφή και έφυγε. Ερχόταν στο σπίτι. Με τα πραγματά της, όπως πήγαινε, ερχόταν. Έπαιρνε 1 κιλό, μισό κιλό, αυτό ήταν όλο. Και έφυγε πάντα με την υπογραφή. Και μου είπαν ότι ο μόνος τρόπος για να μην φεύγει η Μαρία είναι εισαγγελική εντολή. Αλλά ήταν για μένα πολύ δύσκολο, δηλαδή, να το κάνω. Και τότε μπορεί με το ζώο να κρατήσει το νοσοκομείο μέσα τον ασθενή μέχρι να γίνει καλά. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Δεν ήθελα, δεν ήξερα μάλλον την αντίδρασή της. Σκεφτόμουν πολλά πράγματα. Όταν όμως την έβλεπα, ήταν ειδικά καλοκαίρι, που η Μαρία έλειωνε, περπατούσε έξω στο δρόμο και έλεγα τώρα θα πατήσει κάποιο αυτοκίνητο, θα πάθει κάτι, θα πεθάνει στο δρόμο. Αποφάσισα ένα πρωινό και πήγα στην εισαγγελία μόνη μου, χωρίς να ξέρει κανένας. Είχα πει στο σύζυγο, νομίζω, να δούλευε ο σύζυγος, το είχα πει. Πήγατε στον εισαγγελέα. Μην μου πείτε ακόμη, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να μου τα αφηγηθείτε αμέσως μετά. Για να μην διακόψω την αφήγηση της Μαρίας και της κυρίας Αντιγόνης, θα ήθελα να πω τώρα για το διαγωνισμό. Έχουμε 5 σετ της σειράς Ολίβια από τον Παπουτσάνη, μια εξαιρετική σειρά που έχει σαβάσει το ελαιόλαδο και η οποία έχει εξαχθεί στο εξωτερικό και την έχουν λατρέψει όλοι οι ξένοι που εκτιμούν την αξία του ελληνικού ελαιόλαδου. Έχουμε επίσης, για να κάνετε σπα στο σπίτι, έτσι, έχουμε επίσης 5 μπουρνούζια καταπληκτικά της Dash Home με τις παντοφλίτσες τους και 5 σπα. 5 σπα σε ένα κέντρο του Κονονακίου. 90-11-51-51-51, 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS, τα φένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγη ώρα, σε 18 λεπτά, 10.000 ευρώ μετρητά. Διεκδικείτε εσείς που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο την Παρασκευή. Μαράκι μου, η νευρική ανορεξία ξεκίνησε σε ποια ηλικία και πώς? Ξεκίνησε το 97. Ξεκίνησε Δεκέμβρη του 97, Χριστούγεννα. Με ένα κουτί μελομακάρονα. Γιατί? Ήταν η πρώτη φορά που είχα κάνει μετό. Είχα δει πιο μικρή ένα έργο που είχε τη Σάμι, θυμάμαι, τη Σάμι, που ήταν βουλιμική και ρώτησα, μικρού λέγω τότε, τι είναι βουλιμία? Και μου λέει όταν κάποιος τρώει πολύ και φοβάται μην παχύνει. Δεν ήξερα, δεν είχα πρόβλημα. Και 80 κιλά που ήμουνα, δεν είχα ποτέ πρόβλημα να φάω και να κάνω... Σε κοροϊδεύαν καθόλου στο σχολείο? Φυσικά, φυσικά. Και όταν ξεκίνησαν τα πρώτα καρδιοχτύπια, ποιος, τι λες, να φύγουμε.
Όταν εκεί στην εφηβεία και άρχισε να ερωτεύεσαι, σε κοροϊδεύαν ότι επειδή είσαι χοντρή, ας πούμε, δεν θα έχει πέρασει. Το παιδοβούβολο, η χοντρή. Αλλά ήμουνα σε χαρακτήρα πάντα κοινωνική με τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να ήμουνα ο πλακατζής της παρέας. Και πιο πολύ αυτό το ανέπτυξα στο Στίβο. Έκανες αθλητισμό. Έκανα αθλητισμό για αρκετά χρόνια. Και χάρη στον προπονητή μου, από τα 80 κιλά μέσα σε 2 χρόνια, με έφτασε στα 54. 52, 54, 57, ανάλογα με το κάθε άθλημα που χωρίς θέλαμε. Χωρίς να είσαι βουλιμική, χωρίς να κάνεις εμετό. Χωρίς, όχι. Έφτασες με την άσκηση. Έφτασα χωρίς να κάνω δίαιτα, διατροφή, είχα και τη σοκολάτα μου. Και έφτασες στα 52 κιλά. Έκανα πλέον πρωτοαθλητισμό, πήγαινα για πρωτοαθλητισμό. Και πώς αφού ήσουν σε εξαιρετικά κιλά, έκανες αθλητισμό, πώς έπεσες μετά ξαφνικά στην νευρική ανορεξία. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Ναι. Όταν έχεις είτε νευρική ανορεξία είτε βουλιμία, σίγουρα έχεις και κατάθλιψη. Εγώ ήμουν ένας χαρακτήρας, δηλαδή τότε, όταν άρχιζα πρώτα να δυνατίζω και μετά ξεκίνησα στίβο. Αυτό προϋπήρχε λοιπόν. Προϋπήρχε. Και ο στίβος κράτησε την ισορροπία, το υγιές κομμάτι της Μαρίας. Το 97 ξεκίνησε η πρώτη μου φορά. Ο πρώτος. Ναι. Και το είπα μετά από ένα χρόνο στη μαμά. Έτυχε να είχα μία μακροχρόνια σχέση. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου, δεν αξίζει καν. Που πιστεύω ότι συνέβαλε πάρα πολύ, γιατί μου κόπηκαν τα όνειρά μου. Πέναγα με υποτροφία γυμναστική ακαδημία το όνειρό μου, Αθήνα. Και να δει την κυρία Τατιάνα ότι η γυμναστική ακαδημία τρελάθηκα. Είναι 100 μέτρα κάτω από το σπίτι μου. Πέρασα αφήμιψη παρά τη θέλησή μου, γιατί ήταν κοντά. Και εγώ πήγαινα για πρωτοαθλητισμό. Στη συνέχεια, τον προπονητή μου το λάτρευα. Ήταν για μένα δεύτερος πατέρας. Πάντα με συμβούλευε, ήξερε τη σχέση που είχα και πάντα μου έλεγε φύγε. Εγώ δεν τον άκουγα. Σαν αύριο, είναι η μέρα που σκοτώθηκε, στα 52 του χρόνια, υπό τροχαίο. Με τελείωσε. Όλη η μέρα ήμουν στα γήπεδα. Σχολείο, στο φροντιστήριο κοπάνα για το γήπεδο και το ξύπναγα 4 ώρα το πρωί με 7 και διάβαζα, ψιλοδιάβαζα. Και έτυχε, τα σχέδια μου άλλαξαν. Από γυμναστική ακαδημία που είχα μόνο ένα, Αθηνών, πέναγα με υποτροφία και από τους αγώνες μου, για μια σχέση, δεν ξέρω κι εγώ πώς να τη χαρακτηρίσω. Άρρωστη. Άρρωστη. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα μηχανογραφικό με φιλολόγων και δεύτερη φίμπιψη. Και δόξα τω Θεώ, με αυτό το ελάχιστο διάβασμα που έκανα, πέρασα φιμπιψη. Μάστε. Τα κορίτσια που παθαίνουν νευρική ανορεξία λένε ότι είναι πάρα πολύ φύοι, έτσι, εντωμεταξύ, διότι με ελάχιστο διάβασμα δεν μπαίνει σε αυτή τη σχολή. Και πάρα πολύ συναισθηματικά. Θέλω λίγο να περάσουμε, λοιπόν, μετά από αυτό το πρώτο κομμάτι της ζωής σου που μας αφηγήθηκες και πρώτο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο αρχίζεις να είσαι άρρωστη, πια σοβαρά άρρωστη. Yeah. Δηλαδή, συνεχίζεται η διαδικασία της βουλιμίας, τρως και συνέχεια αποβάλλεις το φαγητό. Το λες στη μαμά σου μετά από ένα χρόνο και αρχίζεις σταδιακά να χάνεις τόσα κιλά που έφτασες να ζυγίσεις 31 κιλά. Ναι. Γίνεσαι σταδιακά με τα χρόνια, σιγά σιγά, ένα σκελετός. Την πρώτη μέρα που η μαμά αποφάσισε, ψάχνοντάς το, γιατί εσύ έχεις μάνα που σε αγαπάει, έχεις μάνα που είναι δίπλα σου, έχεις μάνα που έχει αφιερώσει τη ζωή της, που διαλύθηκε οικονομικά, γιατί να πούμε ότι ήταν μια χαρά οικογένεια, εργαζόταν, μαμά, μπαμπάς, η οικογένειά της έχει καταστραφεί οικονομικά για να βοηθήσουν το παιδί, για να βοηθήσουν τη μικρή. Η μάνα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, τα παράτησε όλα, φτάσαν οι άνθρωποι να μην έχουν να φάνε, που λέει ο λόγος, έτσι, εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Λοιπόν, θυμάσαι τη μέρα που η μαμά αποφάσισε μέσω εισαγγελέα να σε κλείσει στην κλινική για να γίνεις καλά και τι έκανες όταν μπήκες στην κλινική? Χτυπάει το κουδούνι και βλέπω ξαφνικά 2 αστυνομικούς να μπαίνουν μέσα.
Λέω, τι γίνεται, κατάλαβα. Πάμε. Πού πάμε. Πάμε, μέσα. Γιατί τι έκανα, πάμε μέσα. Με πήραν σηκωτή. Φύγετε από εδώ, φύγετε, να τους κλείνω την πόρτα, να θέλω να μπουνε. Τελικά, χύμιξα πάνω στη μάνα μου, τη φώναζα. Δεν είσαι μάνα εσύ. Καλά, αυτό σε μισή μέρα μου πέρασε. Δεν υπήρχε θέμα, τη λατρεύω τόσο. Που μέσα στην απομόνωση, κάθισε κι αυτή τρεις μέρες. Μέσα στην απομόνωση είχανε. Στην απομόνωση. Και τι έκανες, προσπαθούσες να... Εν τω μεταξύ δεν έμπαινα στο αυτοκίνητο των αστυνομικών. Mm. Δεν έμπαινα μέσα να με πάνε. Και της έλεγα, αφού έβλεπα ότι σίγουρα θα με πάνε και δεν υπάρχει τρόπος να το αποτρέψω, εσύ θα μπεις εκεί και εγώ θα μπω στο αυτοκίνητο του θείου μου. Και μπήκα. Μπροστά ο θείος μου, από πίσω αστυνομική, του έλεγα θείο φύγε, φύγε, σκάστο, σκάστο, με καμία δύναμη, αφού ήταν ήδη τελειωμένη υπόθεση. Με πήραν σηκωτή, με έβαλαν σε ένα δωμάτιο, τα φάρμακά σου, να ουρλιάζω μέσα στην κλινική, φύγετε, να χτυπάω πόρτες, γιατί καλός ή κακός πρέπει να μπει σε ψυχιατρική. Γι' αυτό κολλάει ο κόσμος, γιατί δεν είναι ένα περιβάλλον, ας πούμε... Ναι, πρέπει να σε βρει. Τράβαγες τα σωληνά και αυτά που λένε, προσπαθούσες, τι έκανε. Όχι. Μου έδιναν φάρμακα, δεν με έπιαναν, ναι. Και επειδή ήθελα να φύγω, ναι. Δεν με είχαν δέσει καθόλου, μου έκανε ηρεμιστική ένεση. Mm. Και κάθισα σε ένα δωματιάκι μικρό μέσα με τουαλέτα, ναι. 4x4, με ένα παράθυρο. Το παράθυρο χαρακτηριστικό της κλινικής των Ιωνίνων, κάγκελα. Λες και ήμουν κι εγώ, δεν ξέρω τι. Και μετά τον ύπνο, το βράδυ μόλις ξύπνησα, είδα τη μαμά μπροστά μου. Τη δεύτερη μέρα μου πέρασε. Ήμασταν μαζί μέσα στην απομόνωση και μου έλεγε θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Ήταν δύσκολο γιατί... Πότε ήταν αυτό που έσπασες τα έσπαγες τα σκοινιά που σε είχαν δέσει και έσπασες και τα δόντια σου προσπαθούσες να λυθείς. Αυτό πότε ήταν? Αυτό έγινε στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Δεν τράβαγα. Τώρα. Τι έκανε, για πείτε μας εσείς. Ήρθαμε από επαρχία με σκοπό να πάμε σε κάποιο κέντρο με τη βοήθεια του κόσμου. Πήγε σε αυτό το κέντρο για 5 μήνες. Με τη βοήθεια του κόσμου. Ναι, 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 οικονομικά. Οικονομικά. Θυμήστε μου από την περιοχή. Από Γιάννενα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τα Γιάννενα. Γιάννενα Πρέβεζα. Γιάννενα και Πρέβεζα, οι κάτοικοι, οι πολίτες, οι απλοί βοήθησαν την οικογένεια για να έρθει εδώ στην Αθήνα γίνει καλά. Και αν κάποιος, λέω εγώ τώρα, θέλει να συνεχίσει να στηρίζει, οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη. Χρειάζονται υποστήριξη για να τελειώσει η θεραπεία, έτσι. Αλλά να σας δώσω συγχαρητήρια σε όλους εσάς που βοηθήσατε την οικογένεια, τα Γιάννενα και την Πρέβεζα, για να έρθει εδώ, βάλτε και τα τηλέφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο νοσοκομείο. Ξεκίνησα για το κέντρο αυτό που είπαμε, κάθισε μόνο 5 μήνες. Κάποια στιγμή άρχισαν τα χρήματα, η βοήθεια του κόσμου να τελειώνουν μετά από 5-6 μήνες. Άρχισε η Μαρία να αγχώνεται, τι θα κάνουμε τώρα, άρχισε να μαζεύονται τα ενίκια, το πώς θα ζήσουμε καθημερινά. Άρχισε την κατηφόρα η Μαρία. Εσείς δεν είχατε που να μείνετε, έπρεπε να νοικιάσετε κάποιο διαμέρισμα. Έχουμε νοικιάσει διαμέρισμα. Έχουμε εδώ ένα σπίτι, έχουμε και ένα στα Γιάννενα, τα οποία είναι και τα δύο με ενίκια. Και δεν έχετε να τα πληρώσετε. Εννοείται. Ξεκινήσαμε τη βοήθεια του κόσμου, γι' αυτό ευελπιστούμε να ξαναφύγουμε πίσω. Ναι. Με τη βοήθεια του κόσμου και το κεφάλι μας ψηλά. Εσείς θέλετε να γυρίσετε, να φύγετε πίσω μόνο επειδή δεν έχετε τα χρήματα να μείνετε? Όχι, θέλουμε πρώτα να τελειώσει η θεραπεία της Μαρίας. Πώς θα τελειώσει αν δεν έχετε να πληρώσετε το ενίκιο εδώ? Και αυτό, εντάξει, και αυτό είναι. Είναι σίγουρα. Γιατί αυτό όλο δημιουργεί άγχος της Μαρίας. Τα ενίκια εδώ πήγαν 3. Στα Γιάννενα, αλλά τόσα. Ο μπαμπάς μου δουλεύει σαν σκυλί και δεν πληρώνεται. Και έχει ένα παιδί άρρωστο. Και μια γυναίκα μακριά, τη βλέπει μια φορά το μήνα. Το λατρεύω, δουλεύει σαν σκυλί. Και θέλω να ευχαριστήσω, γιατί μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω, να πω πόσο αγαπάω αυτές τις γυναίκες. Το φιλόπτωχο της Αγίας Βαρβάρας μας έχει βοηθήσει ηθικά,
ψυχολογικά, χρηματικά. Μου πλήρωναν τα φάρμακα, μου πλήρωσαν εξετάσεις αίματος. Μπράβο, μπράβο, δεν υπάρχουν λόγια. Και της Αγίας Φωτεινής. Και της Αγίας Φωτεινής. Τους δύο πνευματικούς μου πατέρες στα Γιάννενα και εδώ στην Αθήνα που με βοηθάνε μία φορά το μήνα με ένα χαρτζηλίκι, σημαντικό. Και έτσι βγαίνουμε πέρα. Να ρωτήσω, μέσα στο νοσοκομείο λοιπόν μου λέγατε ότι παρόλο που ήρθατε εδώ και τον παλεύατε, η μικρή τράβαγε τους ορούς, τράβαγε τα σκοινιά που δεν είχαν... γιατί πλέον είχε φτάσει πολύ χαμηλά στα κιλά. Δεν μου το είπε όμως. Είχε κάνει... Είχε πέσει στα κιλά της πάλι. Είχε πέσει πάλι. Και... Και δεν ήθελε να συνεχίσει πλέον να πάει σε νοσοκομείο, σε κανένα γιατρό. Αναγκαστήκαμε το σύζυγο, είχε έρθει και ο σύζυγός μου το καλοκαίρι πάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί κάθε φορά που περνούσε στενοφόρο στον δρόμο, έλεγα Παναγία μου, το παιδί μου πώς είναι. Ναι. Έτρεμε η ψυχή μου. Και τι έκανε μέσα και... στο νοσοκομείο, δηλαδή, πώς έσπασε τα δόντια της. Τη δέσανε. Ναι. Για να μην φύγει. Γιατί μόλις πήγαν, επειδή με διώχνανε εμένα, με ήθελε δίπλα της. Φώναζα, μαμά, μαμά που είσαι, μαμά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Μάλλον αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, γιατί έχω κάνει 4-5 εισαγωγές στα Γιάννενα, ναι. Αλλά ποτέ δεν με έχουν δέσει και στα δύο χέρια και στα πόδια. Δηλαδή και σε δέσαν στο νοσοκομείο επειδή ήθελες να φύγεις. Ήμουν καθυλωμένη τελείως. Τα δόντια, κοιτάξτε να δείτε, λόγω των οξέων, όπως γνωρίζετε, τόσα χρόνια καταστρέφονται. Αλλά το τελειωτικό ήταν όταν προσπαθούσα, πάντα το έβγαζα. Δεν υπήρχε, ήταν τόσο λεπτό το χέρι μου που πάντα το έβγαζα. Το σκοινί, έστω το δεξί. Προσπαθούσα με τα δόντια. Μου φέρνουν το φαγητό, μασούλαγα και μου έχουν σπάσει τα δόντια μου. Πήγα πρώτη φορά, κύριε Τατιάνα, 22 χρονών σε οδοντίατρο. Είχα τα καλύτερα δόντια. Από πηγαίνω, τη βουλημία, λοιπόν, ναι, έχουν διαλυθεί και πηγαίνω σε οδοντίατρο και μου λέει, θέλεις αλλαγή όλα τα δόντια. Και λέω, τι γιατρέ. Από τους εμετούς. Από τους εμετούς. Σίγουρα. Από τον προκλητικό εμετό. Τα δύο μου τα μπροστά τα έσπασα προσπαθώντας να λύσω τα σκοινιά στα χέρια. Και ξέρετε τι σημαίνει, δηλαδή να σου χαμογελάει η ζωή από την άποψη, όχι την οικονομική. Ότι πάνε καλύτερα. Ότι πάνε καλύτερα και εσύ να ντρέπεσαι να γελάσεις. Είναι σημαντικό το γέλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση. Μήπως κάποιος οδοντίατρος που μας παρακολουθεί, μήπως κάποιος οδοντίατρος ο οποίος μπορεί να της φτιάξει αφιλοκερδώς τα δόντια, που το κορίτσι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να τη δούμε να ξαναχαμογελάει. Ξέρουμε ότι αυτές οι εργασίες είναι πολύ δυστυχώς ακριβές και πολύ δύσκολο. Ένα παιδί που δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, πού να μπορέσει να φτιάξει τα δόντια της, να χαμογελάσει. Αν κάποιος οδοντίατρος θέλει μέσω της εκπομπής να προσφερθεί, έχουμε γράψει και τα τηλέφωνά μας. Αυτή τη στιγμή είσαι σε ένα στάδιο αποθεραπείας. Ένα πολύ κρίσιμο στάδιο όμως, έτσι. Είσαι σε ένα στάδιο που τη θεραπεία σου δεν θα πρέπει να την εγκαταλείψεις. Θα πρέπει να την ολοκληρώσεις. Πόσα κιλά έχεις φτάσει? Τώρα είμαι 49. Πρέπει όμως να πάρεις μερικά κιλάκια ακόμα. Θέλω. Και κυρίως οι γιατροί τι σας λένε? Έχει να κάνει μόνο με τα κιλά ή έχει να κάνει και με το... Ναι, εννοείται ότι τώρα η Μαρία είναι καλύτερη από ποτέ στο θέμα εγκεφαλικό. Μιλάει, μπορούμε δηλαδή επιτέλους, έχω βρει το παιδί μου, έχω βρει την κόρη μου που τόσα χρόνια την είχα χάσει. Δεν μπορούσαμε να συνεχθούμε, δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, δεν είχα κάποιον. Και ειδικά εδώ στην Αθήνα που δεν έχω και κανέναν, ένιωθα τελείως μόνη. Και δεν είχα έναν άνθρωπο να κουβεντιάσω. Εγώ έπαιρνα τον καφέ πάντα μόνη μου, απομονώμαι μέσα στο δωμάτιό μου, έβγαινα έξω, περπατούσα. Και τώρα πλέον, μετά από τόσο καιρό, μετά από 2 μήνες, 3, ξαναβρήκα τη Μαρία πάλι. Κόβω σιγά σιγά φάρμακα με τον γιατρό μου. Είναι ένα team φανταστικό. Μία φορά τη βδομάδα με βλέπει ο ψυχίατρος, 2 η ψυχολόγος. Είναι φανταστική και 2 και θέλω να τους ευχαριστήσω. Με τη βοήθεια του ψυχίατρου και της ψυχολόγου, που παίζει και η ψυχολόγος σημαντικό κομμάτι, προσπαθεί να με κάνει δυνατό χαρακτήρα και λέω, θέλω να με κάνει σαν τη μαμά μου. Τη λατρεύω. Κυρία Αργυρίου, νομίζω ότι θα πρέπει να πείτε 2 λόγια και να στείλετε και ένα μήνυμα σωστό και στις οικογένειες και στα παιδιά που μας παρακολουθούν. Ναι, νομίζω ότι είναι περιττό να αναφερθούμε για 1000η φορά στα διαγνωστικά κριτήρια της ανορεξίας και της βουλιμίας. Πιο σημαντικό είναι, με εξοργίζει το γεγονός ότι σαν πολίτες σε αυτό το κράτος έχουμε μόνο υποχρεώσεις και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία κοινωνική πρόνοια. Και σε αυτό που θέλω να σταθώ περισσότερο και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο είναι στους ανθρώπους που είναι δίπλα σε εσάς, δηλαδή στη μαμά, στον αραβωνιαστικό σου,
στους φίλους σου. Φίλους δεν έχω, το ξέρετε. Στον μπαμπά μας. Στον μπαμπά που δουλεύει. Μπαμπά. Είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό να συμβαίνει. Σίγουρα το κομμάτι της ψυχολογίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά αυτό που με χαροποιεί στη δική σου περίπτωση είναι ότι επιτέλους έχεις συνέστηση της κατάστασης. Γιατί αυτό είναι το βασικό λάθος που γίνεται στα περιστατικά της ανορεξίας και της βουλιμίας. Και το ότι εναλλάσσεται από το ένα στο άλλο, το οποίο το έπαθες κι εσύ, αλλά κυρίως ότι υπάρχει άρνηση για συνεργασία και σε ακούω να έχεις συνέστηση της κατάστασης και να θέλεις πραγματικά να βοηθηθείς. Σίγουρα και θα ξανά πένα πάλι μέσα. Δηλαδή, αν ήταν να μου πούνε ότι κάθε μέρα θα είμαι εκεί και θα βλέπω την ψυχολόγο μου, δεν με χάλαγε να πάω για να φύγω νωρίτερα. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου, να δω τον αρβανιαστικό μου, μου λείπει, να δω τους δικούς μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, τους θείους μου, τον αδερφό μου. Έχω ένα χρόνο, 6 Φεβρουαρίου. Και κάτι άλλο να πούμε, κυρία Στεφανίδου, πολύ σημαντικό. Και έχω και κάτι ευχάριστο να σας πω σε λίγο. Ωραία, τέλεια. Οπότε, μετά από αυτό. Θεωρώ ότι παρά την οικονομική κρίση, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες που αφιλοκερδώς προτίθονται να βοηθήσουν. Και δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον αν οικονομικά εξασφαλιζόμαστε να σαν επιστήμονες, γιατί δεν έχουμε σπουδάσει μόνο για να πληρωνόμαστε. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε ένα κοινωνικό λειτουργήμα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή για μας αυτό το ότι η Μαρία αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι καλύτερα, την έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι και οι επιστήμονες που ήταν γύρω της, είναι η καλύτερη αμοιβή. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, επειδή έκανα έκκληση πριν για τα δοντάκια σου. Όπως είπατε, υπάρχουν λαμπροί επιστήμονες, οι οποίοι αφιλοκερδώς πολύ συχνά θέλουν να προσφέρουν. Έκανα μία έκκληση, μήπως υπάρχει κάποιος οδοντίατρος που μας παρακολουθεί, κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να σε βοηθήσει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι επικοινώνησε μαζί μας με την εκπομπή. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να βγει στον αέρα του, το έχω ζητήσει εγώ όμως. Το ζήτησα προσωπικά εγώ από το control να τον ακούσουμε στον αέρα. Ο κύριος Γιώργος Ανδρίτσος μας ακούει. Ναι, ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Θα μπορούσατε να αναλάβετε τη μικρή να μπορέσει να ξαναχαμογελάσει και να μην ντρέπετε για το χαμόγελό της. Ναι, βασικά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πήρα. Εντάξει, ήταν αρκετά συγκινητική η ιστορία της Μαρίας και προτίθεται να της ξαναχαρίσω το χαμόγελο που έχασε με αυτή την περιπέτεια της υγείας της. Κυρία Ανδρίτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου κιόλας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι προσωπικά γνωρίζω και τη δουλειά σας, η οποία είναι εξαιρετική. Και σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρίτσο. Να είστε καλά. Λοιπόν. Θα γελάω. Εν τω μεταξύ έχεις και τόσο όμορφο προσωπάκι. Θα γελάω, δεν το πιστεύω, θα έχω δόντια. Δεν θα ντρέπομαι να γελάω. Το πιστεύω. Χίλια ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ήταν αδύνατο να το καταφέρω. Αδύνατο, ούτε στα όνειρά μου. Έλεγα πώς θα, γιατί ξέρω πόσο περίπου κάνει μια θεραπεία τέτοια. Ευχαριστώ, το καλύτερο δώρο μου κάνατε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά στην υγεία σου. Και εγώ θέλω να σε δω και νυφούλα με το ωραίο το χαμόγελο και στα σωστά κιλά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε, γι' αυτό μου αρέσει αυτή η εκπομπή, γιατί μπορεί να ανακουφίζει κόσμο, να δίνει χαρά, να δίνει λύσεις. Δηλαδή η τηλεόραση είναι καλό να χρησιμοποιείται από εμάς τους δημοσιογράφους και για να δίνει λύσεις, όχι μόνο για να εκθέτει τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα το εκθέτεις πολύ εύκολα. Το θέμα είναι να γινόμαστε και γέφυρα επικοινωνίας με ειδικούς, με επιστήμονες για να βοηθάμε κόσμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον θα βρεθεί μια λύση
για τα δοντάκια σου και εύχομαι και ό,τι καλύτερο για, για τη συνέχεια της ζωής σου. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού που κέρδισαν το σετ Ολίβια του Παπουτσάνη, συν τα μπουρνουζάκια και τα σπα. Είναι η κυρία Εκατερίνη Σίσκου, η κυρία Ανδρονίκη Σεγραίδου, η κυρία Ραφαέλα Βαμβουκάκη, η κυρία Ελευθερία Σιάνου και ο κύριος Εμμανουήλ Κωστής, που του στείλουμε το μαύρο τον μπουρνούζο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Παρασκευή η κλήρωση για τα 10.000 ευρώ. Καλό απόγευμα.